Γεια σας παιδιά μου! Η τεχνολογία για ακόμη μια φορά με βάλει στην πρίζα και σήμερα έχω το φούρνο της Siemens. Που θα φτιάξουμε την πιο αφράτη, την πιο λεμονάτη τάρτα lime που έχετε δοκιμάσει ποτέ στη ζωή σας. Πάμε μέσα στην κουζίνα να ετοιμάσουμε την τάρτα, να δούμε αν όντως ο φούρνος της Siemens ψήνει καλά. Όπως βλέπετε, κρατάω ένα τάμπλετ στο χέρι μου, γιατί αυτός ο φούρνος έχει την ειδική λειτουργία Home Connect. Τι είναι το Home Connect? Κατεβάζοντας το application στο κινητό ή στο τάμπλετ μας, μπορούμε να λειτουργήσουμε το φούρνο από απόσταση. Είσαι στο αμάξι σου και θέλεις να προθερμάνεις το φούρνο, γιατί σε 10 λεπτά φτάνεις στο σπίτι για να μαγειρέψεις και να είσαι έτοιμη. Μπαμπαμπα, μπαίνεις, θα σας δείξω εγώ τι κάνεις. Γιατί από μένα θα τα μάθετε. Το Γιώργη, τον Τζούλη, τον Καραμπουζουκλή και τον Μάγκα, τον Αρδανιάρη και τον Φυσφυρί. Ανοίγουμε το τάμπλετ μας και μπαίνουμε κατευθείαν στην εφαρμογή του φούρνου. Τώρα αυτή τη στιγμή, εδώ πέρα που βρισκόμαστε, μπορούμε να λειτουργήσουμε όπως θέλουμε το φούρνο. Πάμε! Μας έχει θέρμανση, μικροκύματα, γιατί συνδυάζει και τα δύο. Και φούρνο κανονικό και μικροκύματα. Γεύματα και καθαρισμός για να καθαρίσουμε το φούρνο μας. Επίσης, πατώντας εδώ αριστερά επάνω, μας έχει κάποιες επιλογές. Πατάμε εδώ πέρα και θέλω να σας δείξω κάτι πολύ πρωτότυπο. Βλέπετε εδώ πέρα που γράφει Siemens βιβλίο μαγειρικής. Πατάω και μας βγάζει μία μεγάλη γκάμα από διάφορα φαγητά. Πολύ ωραία. Πάνω γράφει ορεκτικά, σούπες, σαλάτες, να κάνετε αναζήτηση σαν ένα microsite μέσα στο application. Ζουμερή τούρτα με φραμπουάζ. Κάτι πολύ απλό. Και βλέπετε, πατώντας μέσα, μας βγάζει και τη συνταγή. Και βλέπετε, κοιτάξτε εδώ, πώς να το πω, λέει ότι θα χρειαστούμε λαδόκολλα. Μας τα λέει όλα αναλυτικά. Οδηγίες δίπλα, την εκτέλεση δηλαδή της συνταγής. Και πατώντας αποστολή ρυθμίσεων, στέλνουμε όλες τις ρυθμίσεις για το συγκεκριμένο γλυκό στο φούρνο. Εμείς σήμερα, όπως είπα και στην αρχή, θα κάνουμε τάρτα lime. Πάμε να προθερμάνουμε το φούρνο μας εδώ πέρα. Ξαναμπαίνω στο φούρνο, θέρμανση. Πατώντας εδώ πέρα, μας βγάζει όλες τις λειτουργίες του φούρνου. Εμείς θέλουμε αέρα, οπότε πατάμε 4D hot air. Η θερμοκρασία μας θα είναι στους 160 βαθμούς. Για άλλη συνταγή, κοιτάξτε πώς αλλάζει. Εδώ πέρα, πάμε τώρα στο maximum, διάρκεια, το βάλουμε μία ώρα να προθερμαίνεται. Στις extra επιλογές που βλέπετε εδώ πέρα μας έχει μία επιλογή, ταχεία θέρμανση. Εγώ το επιλέγω, γιατί θέλω να γίνει μπαμ μπαμ, και πατάω έναρξη εδώ. Και ο φούρνος άνοιξε από μακριά και θέλω να δείτε αυτό εδώ το εφέ. Φαίνεται σαν να έχει θέρμανση μέσα και σου λέει ότι λειτουργεί ο φούρνος και φαίνεται, το βλέπεις. Το αγαπώ. Θέλω να σας δείξω για κάτι ακόμα. Και στους δυο σας που έχετε παιδιά, εσύ δεν έχεις ακόμα, αλλά θα κάνεις κάποια στιγμή, θα κάνεις. Και θα πάρεις το φούρνο της Siemens. Το κλειδάκι εδώ πέρα, πατώντας το, γίνεται μπλε και έτσι κλειδώνουν όλες οι λειτουργίες. Σε περίπτωση που πάει κάποιο παιδάκι και πατήσει το κουμπάκι, δεν παθαίνει τίποτα, δεν αλλάζει καμία λειτουργία στο φούρνο. Πάμε στην ιστορία μας, έχω βούτυρο μέσα σε ένα μικρό κατσαρολάκι και θα το βάλω να λιώνει την εστία μου. Σε χαμηλή θερμοκρασία. Έχω, όπως βλέπετε εδώ, τρίψει μπισκότα τύπου digestive στο multi μέχρι να γίνει σκόνη. Και θα ρίξω μέσα 2,5 κουταλιές ζαχαρίτσα. Το βουτυράκι μου έχει αρχίσει και λιώνει. Το είχα βγάλει και πιο πριν για να έρθει σε θερμοκρασία δωματίου, έτσι ώστε να επισπεύσω τη διαδικασία λιωσίματος του βουτυρού. Αλλά έχω γίνει επιστήμονα εδώ πέρα, έτσι. Και όπως είμαι, το αδειάζω μέσα στο μπολ με τα μπισκότα και τη ζαχαρίτσα μου. Θα πάρω το κουταλάκι και θα αρχίσω να ανακατεύω καλά, να πάει παντού το βούτυρο, έτσι ώστε να μας δέσει η βάση μας, γιατί τώρα κάνουμε τη βάση. Θέλουμε το μείγμα να μοιάζει σαν βρεγμένη άμμο. Και έχω ξεκινήσει και γράφω τα ποίηματά μου, την ποιητική μου συλλογή. Έχω βουτυρώσει
μια στρογγυλή φόρμα για κέικ με αποσπόμενη βάση διαμέτρου 23 εκατοστών. Και όπως είμαι, αδειάζω το μείγμα μου μέσα. Απλή τάρτα, εύκολη, με λίγα υλικά. Με τα χεράκια μου απλώνω πρώτα στον πάτο του σκεύους το μπισκότο, πιέζοντας το καλά. Και σιγά σιγά με τα χέρια μου αρχίζω και σηκώνω τα τυχώματα στα πλάγια. Η ίδια διαδικασία μπορεί να γίνει και με ένα ποτήρι, έτσι. Προσέξτε να είναι ομοιόμορφα απλωμένη η βάση μας. Σηκώνουμε και τα πλάγια, προσοχή μεγάλη στα τυχώματα, γιατί θέλουμε να μας πάρει όλη τη γέμιση. Ο φούρνος μου, κάτσε το τάμπλετ, προθερμάνθηκε στους 160, είναι έτοιμος και θα ψήσω τη βάση μου για 10 λεπτάκια. Ξαναλέω, 160 βαθμούς στον αέρα, ψήνουμε μόνη της τη βάση για 10 λεπτά. Πάμε στο φούρνο της Siemens. Siemens, σου έρχομαι. Να βάλω και το χρόνο μου. 10 λεπτάκια. Η βάση της τάρτας μου είναι έτοιμη, πάω να τη βγάλω και την αφήνω στην άκρη για να μου κρυώσει πάρα μα πάρα πολύ καλά. Πρέπει να είναι κρύα. Ξανανοίγω το τάμπλετ μου για να ανοίξω πάλι το φούρνο. Θέρμανση. Λοιπόν, πάλι στους 160 βαθμούς όπως είναι. Θα το βάλουμε παραπάνω ώρα τώρα. Πάλι ακούστηκε ο ήχος, προθερμαίνει το φούρνος μου στους 160 πάλι στον αέρα. Και πάμε τώρα να κάνουμε τη γέμιση. Θα ξεκινήσω στίβοντας 6 με 7 λάιμ. Πρώτα θα πάρω το ξύσμα από τα λάιμ. Κόβουμε το λάιμ μας και ξεκινάμε το στύψιμο. Έτοιμο και το τελευταίο lime. Έχω κάνει το βουναλάκι μου. Το αδειάζω όλο μέσα στον μπολ μου. Και θα πάρω ένα σύρμα και μία μαρίζα. Έχω κρόκο στο μπολάκι μου από 4 μεγάλα αυγά. Θα πάτε στο σούπερ μάρκετ και θα δείτε πάνω στη συσκευασία γράφει large. Ωραία, προσέξτε, όχι extra large, large. Και τα αδειάζω μέσα στο λεμόνι μου. Ζαχαρίτσα κρυσταλλική μέσα και ζαχαρούχο γάλα. Που θα με βοηθήσει να πήξει ακόμα καλύτερα το μείγμα. Και ξεκινάμε το χτύπημα. Το ξύσμα, το λάιμ που κάναμε, είτε το ρίχνετε εδώ μέσα και το ψήνετε, είτε το βάζετε από πάνω. Είναι it's up to you, που λέγει η γιαγιά μου. Έτοιμη γέμιση. Η βάση μου έχει κρυώσει εντελώς και αδειάζω τη γέμιση. Επιστρέφω τη τάρτα μου τώρα στο φούρνο. Ξαναλέω, τον είχα προθερμάνει στους 160 βαθμούς στον αέρα. Και θα ψήσουμε για 20 με 25 λεπτά. Μπορεί να πάρει και 30, θα το δούμε. Εγώ θα βάλω 25. Η τάρτα μου είναι έτοιμη. Την έβγαλα από το φούρνο της Siemens που πραγματικά μου έκανε. Την άφησα να κρυώσει εκτός φούρνου για περίπου μισή ωρίτσα και μετά στο ψυγείο για μία με μία μισή ώρα για να μου δέσει τελείως. Και πάμε να κόψουμε ένα κομμάτι πρώτα για μένα. Κοιτάξτε πώς μπαίνει το μαχαίρι μέσα. Βλέπετε που είναι κρέμα μέσα. Προς. Πραγματικά σας μιλάω πολύ ειλικρινά, δοκιμάστε τη και σου αφήνει και αυτό το ωραίο το λεμονένιο στο... Είναι ωραία.
Γιατί το lime έχει. Το λεμόνι, μάλλον που αφήνει το lime, είναι σαν φρεσκάδα μέσα στο στόμα. Δεν μπορώ να σα το περιγράψω. Δεν άντεξες, ε. Αυτά για σήμερα. Εγώ ήρθε η ώρα να βγω από την πρίζα. Εσείς μείνετε πεινασμένοι και συντονισμένοι, γιατί έχετε καταλάβει ότι η ιστορία μας εδώ πέρα. Μην ξεχάσετε να κάνετε subscribe στο κανάλι του Κοτσόβολου, τα γράψετε τα σχόλιά σας, να κάνετε cyberbullying σε αυτά που κάνετε συνήθως. Μέχρι την επόμενη φορά έχετε όλη την αγάπη μου και όλο το είναι μου. Σας αγαπώ. Και σένα, Άλεξ, αγαπώ. Και σένα, Πάνω, σ' αγαπώ.